Λοιπόν, και όπως είπαμε, έχουμε έτσι τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων των Ελλήνων, τον Πάνο Καμένο. Πάνο, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα σας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πάντως, συγχαρητήρια καταρχήν που πήρατε αυτό το ποσοστό. Και το πιστεύαμε από την αρχή, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, σε μια παλιότερη εκπομπή που κάναμε. Διαβάζω εδώ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό το ποσοστό το πήραμε με πολύ μεγάλο πόλεμο. Χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα, θεμητά αλλά κυρίως αθέμητα μέσα, με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες τους ενοχλούσαν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε το μόνο κίνημα το οποίο ουσιαστικά δεν έχουμε μπει στο σύστημα να παίρνουμε χρηματοδοτήσεις από το κράτος, από τράπεζες οι οποίες πάνε να κλείσουν για να διαγραφούν τα χρέη, και δεν γονατίσαμε στις απειλές της νέας τάξης πραγμάτων, και ούτε θα γονατίσουμε. Διάβαζε μια ανακοίνωση εδώ σήμερα των ανεξαρτήτων Ελλήνων όσον αφορά για τον τωρινό Υπουργό Οικονομικών του Γιάννη Στουρνάρα, που φυσικά με την μη κυβερνητική οργάνωση όσον αφορά για την πώληση, την δημόσια περιουσία. Ο συγκεκριμένος υπουργός δικαιούται να είναι υπουργός βάσει του ασυμβίβαστου να είναι και σε πρόεδρος μη κυβερνητική οργάνωση? Αυτό θα το ελέγξουμε, και γι' αυτό μιλάμε και για κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι ο κουμπάρος του κ. Παντωνίου, κ. Στουρνάρας, έτσι για να θυμίζουμε και στον ελληνικό λαό ποιος είναι ο νέος υπουργός, είναι αυτός ο οποίος έκανε τη διαπραγμάτευση με τον Λύση Μύτη και έκανε τον περίφημο swap της Goldman Sachs για να μπει η Ελλάδα τότε στην Ευρωζώνη. Αυτό το swap, το οποίο λένε τώρα ότι ήταν ένα κόλπο παράνομο και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει χρεωθεί στην Εθνική Τράπεζα μέσω μιας εξωχώριας εταιρείας η οποία λέγεται Τίτλος. Ο κ. Στουρνάρας έχει μια μη κυβερνητική οργάνωση μαζί με τον κ. Στέφανο Μάρο, γιατί όπως ξέρετε οι συμμητικοί εξυγχρονιστές εντός εισαγωγικών μαζί με τους νεοφιλελεύθερους είναι μια ομάδα. Πάντα ήταν μια ομάδα, αλλά τώρα απλώς φανήκαν ξεκάθαρα. Η οποία μη κυβερνητική οργάνωση αυτή ασχολείται με το πώς θα εκποιηθεί η δημόσια περιουσία. Και δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί μόνο, έχει προχωρήσει. Προχώρησε σε συνομιλίες μαζί με την εταιρεία, τη δικηγορική εταιρεία Μπέργκερ, μια εταιρεία που πληρώνεται, δεν το κάνει αυτό για λόγους επιστημονικούς. Και είναι η εταιρεία που έκανε το περίφημο σχέδιο Εύρυκα στη Γερμανία. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση σχετίζεται με τον πρώην αντιπρόσωπο των F-16 της General Dynamics και πρόεδρο της διευθυντικής σκηνής, τον κύριο Μουρκογιάννη, συνέτερο του αδερφού του πρωθυπουργού, του πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Ανδρέου. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στη Βουλή τις επόμενες μέρες, διότι εδώ φοβούμαι πολύ ότι έχουμε πλέον με την συγκυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση Σιμίτη, έτσι, είναι η τρίτη κυβέρνηση Σιμίτη, χωρίς το Σιμίτη, ό,τι και να ψηφίσει στην Ελλάδα, βγαίνει το σύστημα Σιμίτη. Μετά την κυβέρνηση του Παπανδρέου, του Παπαδήμου, τώρα έχουμε την κυβέρνηση Σαμαρά, που ουσιαστικά είναι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης Σιμίτη. Οι ίδιοι που έχουν φέρει στην αθλειότητα αυτή τη χώρα συνεχίζουν να εκλέγονται να εξαιρούν στην ψηφίση ο ελληνικός λαός. Βλέπω ότι πάει γρήγορα για ακριβώς αυτήν την διαδικασία της γρήγορης αποκρατικοποίησης, 60 δις λένε, αλλά με τι τιμές? Θα αποκρατικοποιηθεί η εθνική με ένα ευρώ? Δηλαδή ουσιαστικά με την αξία που έχει μόνο το περιουσιακό στοιχείο των αστέρα της Βουλιαγμένης, τι κρύβεται από πίσω? Ποιοι πάνε να ξεπουλήσουν την ελληνική γη? Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι γίνεται με το θέμα του κυρίου Παπανδρέου και με τα CDS, με την προχωρά η υπόθεση? Η υπόθεση αυτή είναι στον εισαγγελέα Κορέα. Ήδη από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Προβόπουλος όταν τον επισκέφθηκα, έχουν δοθεί τα στοιχεία εκείνα των συναλλαγών. Πρέπει να ανοίξουν οι λογαριασμοί και να δούμε ποιοι αγόρασαν το ποντάρισμα για την καταστροφή της χώρας που πουλήθηκε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ποιοι βγάλαν 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν αναφέρομαι στις πωλήσεις που πιθανώς να γίνουν μεταξύ τους. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία θα δείξει το ποιοι στήσανε τη χώρα στο να οδηγηθεί στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, με μια νέα τάξη πραγμάτων να ζητά την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας πλέον και δυνατά. Ακούσαμε την κυρία Μέρκελ που το είπε ξεκάθαρα προχθές
Το βλέπετε εξάλλου επάνω και στη Βορειοελλάδα και στη Θράκη το βλέπουμε αυτό. Όταν σχεδιασμοί όπως οι ειδικές οικονομικές ζώνες οδηγούν ουσιαστικά σε κορσιοποίηση της Θράκης, και ξεκάθαρα γίνονται διάφορα φόρα με παρισταμένους ευρωβουλευτές Γερμανούς, όπως τη γραμματεία του κυρίου Άκερμαν στον Εύρο πριν από λίγες μέρες. Στην Καστοριά του κυρίου Πετσάνικου. Στην Καστοριά του κυρίου Πετσάνικου, ναι, και εντάξει, εκείνος είχε φτιάξει και τις βίλες, όπως θυμάστε. Τα θύματα του ελληνικού λαού, στο βουνό. Στο βουνό έκανε και τις βίλες και μαθαίνω και ένα ξενοδοχείο τώρα κτίζει στην Καστοριά 500 κλινών. Ναι, αυτά όμως τα ξέρουν ότι ό,τι συμφωνεί και να έχουν κάνει μεταξύ τους ο κύριος Εμμάδης και τον κύριο Βενιζέλο, ότι εμείς θα τα πάμε μέχρι τέλους. Και θα διερευνηθούν και να τιμωρηθούν και να πληρώσουν. Όσο έχουμε φωνή μέσα στο κοινοβούλιο και όσο υπάρχουν ακόμα δημοκρατικοί θεσμοί, δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς. Ούτε για την υπόθεση αυτή, ούτε για την υπόθεση Siemens που πάνε να χαρίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που πεινάει ο ελληνικός λαός, ούτε την υπόθεση των υποβρυχίων που βάλανε υφυπουργό άμυνα στον άνθρωπο που υπέγραψε τη σύμβαση Βενιζέλου του 2010 για την ανανέωση της σύμβασης του 2000. Και όλη αυτή τον εσμό των διακομματικών τύπων, οι οποίοι τρώνε τη σάρκα της χώρας την ώρα που οι Έλληνες αυτοκτονούν. Που αυτοκτονούν σε καθημερινή βάση. Να ρωτήσω και ένα άλλο θέμα που με τόνισαν δύο νέα παιδιά που μου στείλανε ένα μήνυμα. Πώς βλέπετε στην κυβέρνηση σήμερα να είναι πολλοί καθηγητές που οι περισσότεροι είναι θεωρητικοί, μου το έχουν πει νέα παιδιά, που δεν, δηλαδή δεν έχουν βγει στο βίο της ζωής της εργασίας. Και είναι... Ποιοι είναι συγκεκριμένοι? Είναι αυτοί που διαχρονικά χτίσαν το έγκλημα κατά της χώρας. Όλοι οι καθηγητές που ήταν περί το Σιμίτη, οι κουμπάροι του Παπαντονίου και του Παπαδρέου, είναι στην κυβέρνηση Σαμαρά σήμερα. Αυτοί οι καθηγητές δεν είναι κάποιοι καθηγητές οι οποίοι έχουν την γνώση, ας πούμε, την ακαδημαϊκή μόνο. Ήταν και στις business μέσα. Γιατί για business μιλάμε. Business ξεπολύματα της χώρας. Σε μια, για να προχωράμε γρήγορα, γιατί ορκίζεται 11 η ώρα σήμερα και θα έχετε πολύ έργο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, χθες άκουσα στον Αλφα τον κύριο Παγκόλο που είπε, εμείς λέει δεν διορίζουμε κανέναν, φάνηκε λέει από το εκλογικό αποτέλεσμα, διορίζαν λέει ο συνασπισμός, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο Καμένος και η Χρυσή Αυγή, αυτοί βγήκαν λέει. Εμείς λέει δεν βγήκαμε, το είπε χθες σε μια συνέντευξη που τον είχε ο κύριος Ρόιτερ. Ο κύριος Παγκαλός είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ψηφίσανε, λέει, ανεξάρτητος Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ και τα. Ακούστε κάτι. Ο Μαζί τα φάγαμε, έχει το θράσος και βγαίνει και μιλάει ακόμα στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά βεβαίως δεν φταίει αυτός. Φταίνε εκείνοι που τους απενεχοποίησαν, νομίζουν, και που τους είπαν ότι δεν θα διωχθείτε αρκεί να έρθετε να συγκυβερνήσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Παπανδρέου όσον αφορά για την κατάσταση της χώρας, τον δείξει, ή θα έχουν συμφωνηθεί να μην γίνει τίποτα, να μην γίνει καμία εξετάση? Όπως είδατε, ο κύριος Σαμαράς, πρωταθλητής στην Κολοτούμπα, τα 18 σημεία που έλεγε προεκλογικά ήταν για να τρέψει όλα. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Ούτε για την ΑΟΣ μιλάει, ούτε για την εξεταστική, τη μόνη εξεταστική που έλεγε μιλάει. Και μάλιστα είπανε από τη μεριά του Πασόκ ότι έχουν συμφωνήσει να μην προχωρήσουν. Το είπε ο κ. Χατζοκράτης προχθές, ο οποίος ήταν στις συνομιλίες, έτσι. Και για το θέμα της Ζήμες και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των Ελλήνων που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή όλες τις ελληνικές οικογένειες στο απροχώρητο, την ίδια στιγμή που ο κ. Βενιζέλος πάει να αλλάξει το αφημί του Πασόκ και να φάει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα, έτσι. Για 1000 ευρώ κατάσχονται σπίτια. Οι αγρότες δεν έχουν να ψωνίσουν σπόρους για να σπείρουν. Είναι οι κτηνοτρόφοι, δεν μπορούν να δανειστούν, τους δανείζουν 11% για τις ζωοτροφές προκειμένου να τελειώσει η πρωτογενής παραγωγή, και την ίδια στιγμή περνάει ένας διατροφικός κώδικας. Αυτά όλα είναι εγκλήματα τα οποία θα τιμωρηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κανείς τους, όσο και αν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Εμείς μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή το 7,5% της δύναμης του ελληνικού λαού, αλλά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέσα και έξω από τη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι τις επόμενες εκλογές, έτσι όπως πάτε, κύριε Καμένο, εγώ βλέπω να πιάνει το 15%, γιατί ο κόσμος σας ακούει και φυσικά σας ενημερώνεται το διαδίκτυο και διαβάζει, και φυσικά δεν είναι ο κόσμος. Με τον εκφοβήσαν τον κόσμο, κύριε Καμένο. Τον απείλησαν και τον εκφοβήσαν τον κόσμο. Γιατί εμένα μου είπα προσωπικά, εγώ ψήφισα, λέει, τον Καμένο, και λέει φοβήθηκα μην πάμε, λέει, στη Δραχμή,
και χάσουμε τα λεφτά η Ελλάδα, λέει, και αναγκάστηκε πήγα ψήφισα στο Σαμαρά. Μου είπε και αυτό... τι είπε ο Χατζησοκράτης προχθές, ότι υπάρχει κίνδυνος να πάμε να φύγουμε από το ευρώ. Ο κίνδυνος βεβαίως και υπάρχει να φύγουμε από το ευρώ, μόνο ένας κίνδυνος υπάρχει. Εάν δεν ελεγχθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, εμείς γιατί μίλησαμε για κρατικοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος, και θέλω να δουν οι ακροατές το πρόγραμμα των εξάρτητων Ελλήνων, γιατί έχουμε κάνει ακριβώς βήμα-βήμα το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Διότι ο μόνος τρόπος να φύγουμε από το ευρώ είναι να μην ασκήσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν ελέγχεται ουσιαστικά από Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δεν ελέγχεται από Έλληνες, από ό,τι ξέρω είναι και ο κύριος Ρότσιλ, έτσι, και η οικογένεια Ρότσιλ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ τον κάνανε υπουργό τον δικηγόρο τους. Τον κάνανε και υπουργό τον δικηγόρο τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα να απεργοποιούν όλοι, και βλέπω όλο το παλιό Πασόκ δηλαδή, έχει απεργοποιηθεί όλοι οι καθηγητές, έχουν απεργοποιηθεί τον τελευταίο καιρό. Και με τον κύριο Στουρνάρα, άρα και με. Βλέπω και κάτι άλλο που συμβαίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πολλούς υπουργούς να κυκλοφορούν με τις παλιές λιμουζίνες, κύριε. Κύριε Καμένο, δηλαδή η Βουλή δεν τα μαζεύει τα αυτοκίνητα πίσω όταν τελειώνει από ο άλλος βουλευτής, ή τα κρατάει ο βουλευτής. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπω πολλούς βουλευτές του Πασόκ. Αυτά έπρεπε να έχουν παραδοθεί από την ημέρα που έγιναν οι εκλογές 6 Μαΐου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λόγω του εμπάρκου του Ιράν θα έχουμε πρόβλημα από πετρέλαιο, γιατί ακούω το 38% του πετρελαίου τροφοδοσία μας στο Ιράν με επίστωση. Θα μας πιστώσει κανένας άλλος. Εκεί λοιπόν είχε ζητηθεί από τη στιγμή που γίνεται εμπάρκο στο Ιράν και αποφάσισε έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αντιθεσμιστικά να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να προμηθευόμαστε πετρέλαιο με τις ίδιες δυνατότητες πληρωμής από άλλο προμηθευτή. Διότι εντάξει, να συμμετέχουμε στο εμπάργο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα όμως η Ελλάδα από το Ιράν έχει συμβόλαιο να πάρει πετρέλαιο. Τα αποθέματα φτάνουν για 90 μέρες. Έπρεπε να έχει διασφαλιστεί από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα πίστωσης από άλλο προμηθευτή για να πάρουμε πετρέλαιο. Έτσι γίνεται όταν γίνεται ένα εμπάργο και όταν συμμετέχουν όλες οι χώρες. Αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουν άμεσα. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα προγραμματικές δηλώσεις. Έχουν περάσει σχεδόν 20 μέρες μετά τις εκλογές και δεν έχει ξεκινήσει καν. Δεν έχει ξεκινήσει καν οι προγραμματικές δηλώσεις κυβερνήσεως. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Έχουν παραιτηθεί τρεις υπουργοί πριν να ξεκινήσουν προγραμματικές δηλώσεις. Μήπως βλέπουμε να παραιτείται και ο κύριος Στουρνάρας τώρα μεθαύριο με αυτήν την ανακοίνωση που βγάλατε και την ερώτηση και το ψάξιμο, το ξεκαθάρισμα. Γιατί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και ο κύριος Χατζηγάκης με τον κύριο Αλβανό, με τον κύριο Αλαβάνο και με τον κύριο Αυγερινό, είναι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση πάλι. Με συγχωρείτε, και ο κύριος Χατζηδάκης είναι. Ναι. Στο καραβάνι, ναι. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης καραβάνι μαζί με τον κύριο Αλαβάνο. Ναι, ναι. Και αυτός είναι, υπουργός σήμερα. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να το δείτε, κύριε Καμένο, διότι... Αφήστε να τα δείτε στην Βουλή αυτά από τη Δευτέρα, αν αρχίσουν οι προγραμματικές δηλώσεις, έχετε να παρακολουθήσετε σημαντικά πράγματα. Δύο άλλες ερωτήσεις και κλείνουμε. Τώρα, τι έχετε να πείτε έτσι στην αφορά για τους Έλληνες που καθημερινά, τα νεολαία μας που φεύγουν στο εξωτερικό και φυσικά μένουν όλοι, είναι όλοι άνοιγοι, καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, το ξέρετε και στην... Όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι έγκλημα. Όλα τα νέα παιδιά και ιδίως οι πτυχιούχοι φεύγουν για έξω. Πρέπει να σταματήσουμε τώρα τη μετανάστευση αυτή. Η χώρα αυτή πρέπει να προστατευτεί και πρέπει να προστατευτεί η νεολαία μας. Πρέπει να... Ο κύριο, αν θέλετε, που πρέπει να επιδιώξει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είναι να σταματήσει αυτή τη φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό. Εάν φύγουν τα παιδιά και μείνει μια χώρα γερόντων, μια χώρα η οποία θα κατασχεθεί από το αγγλικό δίκαιο, μια χώρα που δεν έχει ασυλία την ώρα που το χεύουμε, γιατί πτωχεύουμε. Όλοι το βλέπουν πλέον αυτό. Όταν πτωχεύεις λοιπόν προστατεύεσαι. Φεύγεις από το μνημόνιο, φεύγεις από το αγγλικό δίκαιο, φεύγεις από την παρέτηση της ασυλίας, το έγκλημα το οποίο κάνανε, και προστατεύεις τον ελληνικό λαό. Αυτοί που στηρίζουν το μνημόνιο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αφήνουν να προστατεύουν τη χώρα. Αφήνω να προστάτε τη χώρα. Και φυσικά πάμε στο αγγλικό δίκαιο που η έδρα της εταιρείας, από ό,τι γνωρίζω και έχω δει. Είναι στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή... Δεν είναι καν εταιρεία, είναι ένα μόρφωμα το οποίο το έχουν κάνει για να προχωρήσουν στη δίμευση της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας. Γιατί τώρα σε λίγο που θα δουν τα χαράτσια, αρχίζουν να κατάσχουν και σπίτια. Και σπίτια,
τα οποία τα παίρνουν κατευθείαν το κογλίφι, οι τραπεζίτες. Ένα άλλο με τις τράπεζες. Πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Συγχρόνως σας κάνω δύο ερωτήσεις, καπάκι και τις απαντάτε αμέσως και κλείνουμε. Λοιπόν, ένα άλλο με τις τράπεζες εδώ που πήγαν κάποιοι να πάρουν τα χρήματά τους και οι τράπεζες ζητούσαν 10 έγγραφα ενώ ήταν πελάτες εδώ και 20 χρόνια. Αυτό τι είναι καινούριο? Πρώτης χάρη πήγαν στη Marfin Bank και ζητούσαν. Μα αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά, ενώ δίνουν δίθεν ανακεφαλοποίηση στις τράπεζες, αυτά τα 100 δις που έχουν πάει. Έχουν πάει στην Ελβετία. Τα έχουν στείλει γιατί όταν θα καταρρεύσει η χώρα θέλουν να τα πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί την ακίνητη περιουσία της χώρας. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Οι ανακεφαλαιώσεις που γίνανε στις τράπεζες, τα λεφτά εξαφανιστήκανε. Εξαφανιστήκαν γιατί πήγαν έξω. Πήγαν έξω γιατί στο σχεδιασμό τους είναι αφού καταρρεύσει η χώρα να έρθουν και να πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί από τον εκβιαζόμενο Έλληνα, από την εκβιαζόμενη ελληνική οικογένεια, ότι δημόσια ή ιδιωτική περιουσία υπάρχει. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα χωράφια ακόμα. Βλέπετε την αγροτική τράπεζα δεν την ανακεφαλαιώνουν. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν να πάρουν, να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή, να μην παράγει τίποτα η χώρα, ώστε να είμαστε όλοι υπάλληλοι των Γερμανών, των κογλίφων. Αυτή είναι όλη η πορεία του συστήματος της νέας τάξης πραγμάτων. Εμείς την έχουμε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό από τότε που ιδρύθηκε η ανεξαρτητή, αλλά και εγώ φωνάζω στη Βουλή 2 χρόνια. 3 χρόνια φτάνει τώρα πια. Έχει δίκιο από όλους, 3 χρόνια. Και για το μακεδονικό ζήτημα, ένα και κλείσαμε. Λοιπόν, δεν είναι προς διαπραγμάτευση κανένα εθνικό μας θέμα. Το όνομα της Μακεδονίας θα προστατευτεί με οποιοδήποτε τρόπο για να ξεχάσουν τα σενάρια διαλόγου. Και αυτά που κάνουν τώρα, βλέπω τον κύριο Αβραμόπουλο και λυπάμαι να πηγαίνει να μιλάει με τον κύριο Νταβούτογλου πριν πάει στην Κύπρο. Ναι. Την ίδια στιγμή που ο αρχηγός των Κρυζολίκων επισκέπτεται τη Θράκη. Αυτά είναι προκλήσεις. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Λοιπόν, καλημέρα, σας αφήνω γιατί πρέπει να φύγουμε για τη Βουλή. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα.